πράγματι αυτό το νομοσχέδιο είχε ξανασυζητηθεί παλιότερα να περάσει από τη Βουλή, δεν το φέρανε και τώρα είναι σε διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη, όπως είπατε πολύ σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, για τους συνταξιούχους το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια συνέχεια όλης της πολιτικής που ακολουθείται τώρα τα τελευταία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν στο ασφαλιστικό, με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Είναι η συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου και συνεχίζεται έτσι το ξύλωμα του κοινωνικού χαρακτήρα, θα έλεγα, της κοινωνικής ασφάλισης με στόχο το ανταποδοτικό σύστημα. Αυτός είναι ο στόχος σε γενικές γραμμές του νομοσχεδίου. Και να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ότι για τους συνταξιούχους που ήδη εργάζονται μειώνει το μπέναλ του 30% και τους και η φορολογία θα γίνεται πια με το 10% επί του εισοδήματος που θα έχουν σαν εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Αυτό εμάς μας βρίσκει αντίθετους, διότι ο συνταξιούχος πρέπει να απολαμβάνει την τρίτη ηλικία. Να σας πω, είπατε ότι εσείς ακόμα και με αυτή την ρύθμιση, δηλαδή το ότι καταργείται η περικοπή του 30%, αλλά από την άλλη μέσω του ΙΕΦΚΑ πως ένας ανταποδοτικός πόρος επί του μισθού, το 10% φεύγει και πάει επί των ασφαλιστικών αποδοχών, λέτε ότι διαφωνείτε. Ναι, όχι, δεν διαφωνούμε. Κοιτάξτε, ένας συνταξιούχος εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει αυτή τη στιγμή, το ότι του παίρνει πίσω το μπέναλ του 30%, αυτό είναι θετικό. Ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε αντίθετοι στη γενικότερη φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Δηλαδή το να δουλεύει ο συνταξιούχος μέχρι τα βαθιά γεράματα, με κίνδυνο τη ζωή του και πραγματικά που πρέπει να ζει και να απολαμβάνει τα χρόνια που δούλεψε και με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Είμαστε αντίθετοι με τη φιλοσοφία και είπα προηγούμενα ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, είναι η συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου που πραγματικά εξηλώνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης με στόχο πάντα το ανταποδοτικό σύστημα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Είναι, φαντάζομαι, μια από αυτές τις αιτίες που σας βγάζουν και στους δρόμους, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, 4 του Δεκέμβρη, γιατί ήδη από την υπόλοιπη Ελλάδα ήταν την Παρασκευή η κινητοποίηση, αν θυμάμαι καλά, κύριε Λινακάκη, ναι. Ναι, είναι αλήθεια. Πραγματικά στην Αθήνα έγινε την Παρασκευή 24 του μήνα μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Από ό,τι μας είπαν και οι διοργανωτές, ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Αυτό δείχνει πραγματικά τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν οι συνταξιούχοι και με τη σύνταξή τους, αλλά και με την υγεία γενικότερα και με όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την ακρίβεια, θα έλεγα, και ταλανίζουν και πετσοκόβουν τις πενιχρές μας συντάξεις. Γι' αυτό και εμείς σαν συνταξιούχοι της Κρήτης, όλων των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, οργανώνουμε ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο τη Δευτέρα στα Χανιά, 11 η ώρα, έξω από την πλατεία της Αγοράς. Και καλούμε όλους τους συνταξιούχους να συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση, διεκδικώντας και μια καλύτερη ζωή αλλά και μια καλύτερη σύνταξη, όπως ακριβώς τη δουλέψαμε 30 και 40 χρόνια. Παράλληλα, βέβαια, με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, δεν κάνει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί και εδώ είσαστε στο πλευρό των εργαζόμενων, αλλά το κομμάτι υγεία σας αφορά μέσα από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας άμεσα, κύριε Λινακάκη. Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι ο συνταξιούχος, σαν κοινωνική ομάδα, είμαστε δίπλα στα φάρμακα, συνεχώς στα νοσοκομεία και θα λέγαμε ότι η ακρίβεια και οι συνεχείς ανατιμήσεις που πραγματικά ταλανίζουν και πετσοκόβουν τη σύνταξή μας, από την άλλη ένα ιδιωτικοποιημένο και εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας, και αυτό ακριβώς συμβάλλει στην ισοπαίδωση της σύνταξής μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι και η δευτεροβάθμια
περίθαλψη, αλλά και η πρωτοβάθμια αυτή τη στιγμή είναι σε διάλυση, θα έλεγα, στο νομό Ηρακλείου. Έτσι, τα πάντα έχουν παραδοθεί στους ιδιώτες και στόχος και του Βενιζελίου είναι να παραδοθεί και αυτό στα ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος πρέπει να βάλει πολύ βαθιά στο το χέρι στην τσέπη για να έχει την υγεία του αύριο το πρωί. Και θα έλεγα εδώ, κυρία Δουλκεράκη, ότι εμείς σαν συνταξιούχοι την έχουμε πληρώσει την υγεία μας. Έχουμε πληρώσει τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, και θα τα διεκδικήσουμε όσο μπορούμε. Δεν το αφήνουμε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και στις 30 του μήνα στην Πλατεία Ελευθερίας, μαζί με τους υγειονομικούς, μαζί με τα εργατικά σωματεία, οι συνταξιούχοι θα δώσουν το παρόν, θα έλεγα το δυναμικό παρόν, στη διεκδίκηση της δημόσιας υγείας του δημόσιου νοσοκομείου. Ξέρετε, είπα και κάτι άλλο όση ώρα προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί σας. Ότι τελικά, βρε παιδί μου, με αυτό το γαϊτανάκι των λέξεων και των αποφάσεων που παίζουμε το τελευταίο διάστημα, το παίζουμε, είναι σχετικό και είναι ρητορικό, το καταλαβαίνετε, κυρία Έλενα Κάκη. Αυξάνονται, δεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Εδώ έχει μπερδευτεί το σύμπαν. Γιατί από τη μία υπάρχουν συνεχείς διαψεύσεις εξαιτίας των διαμαρτυριών όλων των συνταξιουχικών ενώσεων και του καθενός από εμάς, αύξηση των ορίων ηλικίας και πάει στα 74, και την ίδια ώρα υπάρχουν προγράμματα μέσω ΔΥΠΑ για εκείνους οι οποίοι είναι από τα 65 μέχρι τα 74. Τελικά τι, κύριε Ελενακάκη? Κοιτάξτε, αυτή η διάταξη, πραγματικά που εμείς την ονομάζουμε αντιδραστική διάταξη, που καθιερώνει τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας συνταξιούχος, ο οποίος είναι 65 χρονών και δεν συμπληρώνει τα ένσημά του να πάρει τη σύνταξη, του λέει η πολιτεία ότι μπορεί να δουλέψει σε προγράμματα της ΔΥΠΑ και να δουλεύει μέχρι τα 74 για να συμπληρώσει αυτό τα ένσημά του για να πάρει τη σύνταξή του. Να λοιπόν, άλλο μια διάταξη, εν πάση περιπτώσει, η οποία οδηγεί τους συνταξιούχους να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, με το σύνολο των συνταξιούχων αύξηση ορίων ηλικίας, γιατί εδώ μπερδεύεται ο κόσμος όλος. Αλλά μόνο για εκείνους από τα 65 και μετά, που βρίσκονται σε αυτό το μετέχμιο, μέσα σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, δεν έχουν τα ένσημα και τους δίνει την δυνατότητα να δουλεύουν μέχρι τα 74. Αυτό λέμε. Έτσι. Όπως το λέτε ακριβώς. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενεργός γύρανση. Δηλαδή δίνει μια κατεύθυνση ότι δεν πρέπει να βγαίνεις στη σύνταξη και να απολαμβάνεις κάποια σύνταξη. Πρέπει, να το πω έτσι απλά, ότι ο συνταξιούχος, βγαίνοντας από την εργασία, να βγαίνει στον τάφο καλύτερα και γρήγορα. Να μην παραμένει έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και εμείς προσωπικά είμαστε αντίθετοι με την ενεργό γύρανση. Γι' αυτό και όλα τα νομοσχέδια τα οποία σήμερα το τελευταίο καιρό παρουσιάζονται έχουν αυτό το στόχο. Δουλειά έως τα βαθιά γεράματα. Εμείς είμαστε, κυρία Δουλκεράκη, αντίθετοι, διότι είναι όριμο πια να μειωθούν τα όρια ηλικίας. Είναι όριμο σήμερα να μπορεί να ζήσει καλύτερα ο συνταξιούχος, και βλέπω ότι και ο προϋπολογισμός του 2024 έχει πολύ μεγάλες και μειωμένες δαπάνες και για την κοινωνική ασφάλιση αλλά και για τη δημόσια υγεία. Και αυτό εμάς δεν μας δημιουργεί κάποια αισιοδοξία ότι τα πράγματα αύριο το πρωί θα είναι καλύτερα. Επίσης, το νομοσχέδιο, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Το νομοσχέδιο αυτό που προαναφέραμε και συζητάμε αναφέρεται στην ενίσχυση και την εξάπλωση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Και αυτό είναι, θα έλεγα, ένα λιθαράκι στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Θα λέει, ας πούμε, στον εργαζόμενο, και ο στόχος είναι ο κάθε εργοδότης, η κάθε μεγάλη επιχείρηση θα μπορεί να κάνει το δικό της επαγγελματικό ταμείο, και θα με το τυράκι στη φάκα του εργαζόμενου ότι θα μπορείς να συμπληρώσεις τη σύνταξή σου, η οποία θα είναι πολύ χαμηλή αύριο το πρωί, μπορείς να πληρώνεις. Έτσι λοιπόν η εργοδοσία πετυχαίνει δύο πράγματα. Πετυχαίνει να μαζεύεται ένα τεράστιο ποσό σε βάθος χρόνου, το οποίο θα το εκμεταλλεύεται όπως θέλει αυτή, θα το επενδύει όπου θέλει, και θα ξέρει ο υποψήφιος τι πληρώνει, αλλά δεν ξέρει ποτέ τι θα πάρει.
Μάλιστα. Κατανοητά όλα αυτά τα οποία λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.